Το αυτοκίνητο της μικρός και άγνωστος κουρέας από τη Βέβη της Φλωρίνης έχει γίνει πασίγνωστο στον Καναδά για μια επαναστατική μέθοδο στην κόμωσή του. Πιθανόν να μην μας πιστεύετε. Γι' αυτό έχουμε φέρει κοντά μας τον ίδιο, τον κύριο Πολ Κυριακού, για να μας εξηγήσει τα περί της επαναστατικής μεθόδου στην κόμωση. Κύριε Κυριακού, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στο πρόγραμμά μας. Καλημέρα, Ηλία. Ευχαριστώ που με καλέσατε να πω σήμερα στους ομογενείς μας τι εννοεί αυτό το Computer Hairstyle Analysis. Τι ακριβώς είναι το computer αυτό? Το computer αυτό είναι ένα από τα πρώτα του Καναδά που έχει δει για τους, που μου έχει λύσει όλα τα προβλήματα επί κομμωτική, που έχει να κάνει με κομμωτική. Παραδείγματος χάρη, έρχεται η πελάτησά μου στο μαγαζί και δεν ξέρει τι στήλη, τι κόμωση θέλει. Και κάθεται μπροστά στο κομπιούτερ και μετράμε το πρόσωπό της, παραδείγματος χάρη πόσο και τι ηλικία, πόσο ψηλή, profile, λαιμός, μαλλιά. Και το κομπιούτερ μου δείχνει πώς να κάνω εκείνη την κόμωση και τι μου χρειάζεται να κάνω εκείνη την κόμωση. Παραδείγματος χάρη permanent και χρώμα. Το κομπιούτερ βγάζει μόνο μία κόμωση για κάθε πελάτη? No. Το κομπιούτερ βγάζει 3 κόμωσες μέχρι 20 διαφορετικές κόμωσες. Μέχρι 20 διαφορετικά στυλ. Πώς δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 20 διαφορετικά στυλ μια πελάτησα, ανάλογα με την περίπτωση, είναι θέμα επίσημης εξόδου, είναι θέμα καθημερινής εργασίας, πώς γίνεται? Okay, το computer μπορεί να το πω στο Αγγλία, έχει 6 διαφορετικές lifestyle που τη λέμε. Πες ότι μια πελάτησα θέλει να πάει σε γάμο σήμερα και είναι, κάθε μέρα ντύνεται για να πάει στη δουλειά, δεν μπορούμε να το κάνουμε ίδια κόμωση που θα πάει στη δουλειά ή σε γάμο. Και αν γυρνάω το κομπιούτερ και το δείχνω σήμερα, είσαι παράδειγμα χάρη classical, και το κομπιούτερ μου δείχνει στήλη ανάλογα για το classical. Δηλαδή στο κομπιούτερ μέσα αποθηκεύει ορισμένες πληροφορίες, ορισμένα στυλ κόμωσης, τα οποία όπως μου έχεις εξηγήσει είναι από classical, conservative, sport κλπ. Conservative και up to date. Κάτι άλλο που θέλω να διευκρινίσουμε. Για κάθε διαφορετική κόμωση που θα πρέπει να κάνει η πελάτησα, θα πρέπει να κάθεται ξανά από την αρχή στο κομπιούτερ για να της βγάλει την κόμωση αυτή, ή τα διαφορετικά αυτά 20 στυλ κόμωσης αποθηκεύονται μέσα στο κομπιούτερ και ανάλογα με την περίπτωση? Ναι, αυτά αποθηκεύονται. Μπορεί να την έχω κάνει την πελάτησα μου και ακόμη και ένα χρόνο πρώτου να μου έρθει σε ένα χρόνο, μου λέει, Παύλο, θυμάσαι τι μου έχεις κάνει σε ένα, τι στάλ μου έχεις κάνει πρωτού ένα χρόνο, πώς να τα θυμάσαι όλα. Αυτό εγώ βάζω το όνομα της κυρίας και μου βγάζει όλα τη στήλη που τα είχα κάνει πρωτού ένα χρόνο. Πες ότι αυτή σε ένα χρόνο εγώ τα styles τα κάνουμε update. Mm. Και θέλει να δει τι είναι, παραδείγματος χάρη, το φετινό, το 88. Και γυρνάω το ίδιο αυτό, 50 με 60% μπορεί να δείξει καινούργια styles. Από τη μέχρι τώρα πείρα σου, έχει αποδειχτεί ότι το κομπιούτερ δίνει επιτυχημένη κόμωση? 98%. 100%. Ναι. Το 2% τι πρόβλημα έχει? Το 2, όχι ότι δεν τους βρίσκει, παραδείγμα χάρη, είναι γυναίκα, δεν μπορείς να την αλλάξεις, σου λέει, έχει μαλλιά μέχρι, και να του πει το κομπιούτερ, παραδείγμα χάρη, είναι 4 πόδια, 5 inches, και το κομπιούτερ για να τη μεγαλώσει λίγο, το κομπιούτερ του λέει πρέπει να έχει ανάστημα για να τη φτώσει. Και αυτή λέει, ενώ δεν θα κόβω, γιατί παραδείγμα χάρη ο άντρας μου, ο φίλος μου κτλ. Α, ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό αφορά μόνο τις γυναίκες, για τους άντρες τίποτα? Για τους άντρες έχω καινούριο πρόγραμμα, έρχεται για αρχές Απριλίου, τα έχω και θα είμαι ο πρώτος στο Καναδά που θα το έχω αυτό. Και λέω, γιατί οι άντρες πολύ είναι, I'm disappointed in a way, πρέπει να βγουν από τα closet και να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους. Δεν δίνουμε τόσο πολύ σημασία. Όχι για όλους, για μερικούς. Πες μου κάτι άλλο, Πολ. Πόση ώρα χρειάζεται να ξοδέψει μια πελάτησα από εσάς στο κομπιούτερ για να βγουν οι πληροφορίες? 30 λεπτά και στοιχίζει $30. Εάν έρθει πελάτησά μου στο μαγαζί και πει ότι σας είδα στο Greek Paradise, είναι $15. Και αν το κομπιούτερ δεν τους βρει κόμωση ή hairstyle, είναι free of charge.
Και είμαι τόσο σίγουρος που θα το βρει το computer. Και πού μπορούν να απευθυνθούν οι πελάτες σου, οι ακροατές μας, ακροατριές μας. Okay, έχω τώρα το computer, είναι σε δύο μαγαζιά. Είμαι στο Unionville, 20 Fred Varley, και στο καινούριο hotel, στο Sheraton Parkway Hotel, Highway 7 και Leslie. Μήπως θα μπορούσες να δώσεις και ένα τηλέφωνο. Τηλέφωνο είναι στα αγγλέζικα, θα το πω, γιατί 731-1179. 731-1179. Πολ, σε ευχαριστώ που ήρθες σήμερα κοντά μας και εύχομαι πάντα πρόοδο στις εργασίες σου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.